Επειδή η Ελλάδα θέλουμε να είναι μια ευνομούμενη πολιτεία, θέλουμε να είναι ένα ευρωπαϊκό κράτος δικαίου, η κυβέρνηση αυτή δεν μπορεί να μείνει ούτε στιγμή στη θέση της. Ο Πρωθυπουργός αυτός δεν μπορεί να παραμείνει ούτε μια μέρα στη θέση του. Για τους λόγους αυτούς, κυρίες και κύριοι βουλευτές και αξιότιμε κύριε Πρόεδρε, υποβάλλουμε πρόταση δυσπιστίας κατά της κυβέρνησης Μητσοτάκη ως ένα πρώτο βήμα της πορείας μας προς το λαό για την υπεράσπιση της δημοκρατίας, για την υπεράσπιση της διαφάνειας, για την υπεράσπιση της δικαιοσύνης. Η Βουλή επί τριήμερο θα συζητήσει. Ο κύριος Μητσοτάκης θα αναγκαστεί να έρθει εδώ, ακόμα και αν θέλει να το βάζει διαρκώς στα πόδια, θα αναγκαστεί να δώσει εξηγήσεις, θα αναγκαστεί να λογοδοτήσει, θα αναγκαστεί να απαντήσει. Και η Βουλή θα αναγκαστεί να αποφασίσει. Με τη δημοκρατία ή με την εκτροπή. Όποια και αν είναι η απάντηση, είμαι βέβαιος ότι σύντομα την οριστική και την ορθή απάντηση στο ερώτημα θα τη δώσει ο ελληνικός λαός, που θα πάρει στα χέρια του την υπόθεση της δημοκρατίας, την υπόθεση της δικαιοσύνης, που θα πάρει στα χέρια του την ίδια τη ζωή του. Σας ευχαριστώ.